Σήμερα, όπως μας ενημέρωσε η ΠΑΕ Άρης, ολοκληρώθηκαν εργασίες για την εγκατάσταση του αποστρακιστικού στο Κλειάνης Βικελίδης και του ποτισμού. Οι εργασίες για τον νέο χλωτάπητα μπαίνουν στην τελική του ευθεία, αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο υπεύθυνος της εταιρείας που έχει αναλάβει όλο αυτό το όμορφο έργο που φαίνεται ότι γίνεται στο Βικελίδης, ο κύριος Φάνης Γεννάτος. Κύριε Γεννάτο, καλησπέρα Θεσσαλονίκη και το Λίμπερο. Καλησπέρα και σε εσάς. Είναι τελικά μεγάλη επιστήμη το χορτάρι, γιατί εμείς όλοι το βλέπουμε απ' έξω, βλέπουμε απλά ένα πράσινο, αλλά κρύβεται πολλή δουλειά τελικά από πίσω για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Όπως φαίνεται και τις εργασίες που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Οπωσδήποτε, είναι ένα σύνολο εργασιών που σκοπό έχει να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα που οπωσδήποτε για την ασφάλεια πρώτα των ποδοσφαιριστών, διότι η επένδυση μιας ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να είναι και το αποτέλεσμα του κλωτάπητα το κατάλληλο. Mm-hmm. Ειδικά σε μεγάλες ομάδες που υπάρχουν πολύ μεγάλα μπάτζετ, το α και το ω είναι ο κλωτάπητας. Άρα από την υποδομή μέχρι το τελευταίο κομμάτι του χώρου που θα μπει πρέπει όλα να είναι συνεντέλεια. Επειδή φαντάζομαι επιθεωρήσατε και το χώρο πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, διαπιστώσατε αυτό το οποίο βλέπαμε και εμείς, κυρίως οι ποδοσφαιριστές όλη τη χρονιά, ότι ήταν σε κακή κατάσταση ο προηγούμενος χλωτάπητας πλέον. Ναι, πράγματι ήταν σε κακή κατάσταση. Το γήπεδο σκάφτηκε εκ των βάθρων, αποκαλυφθήκαν τα παλιά αποστρακιστικά, έγιναν βελτιώσεις, φτιάχτηκε εκ νέου νέο αποστρακιστικό, mm-hmm. νέο αρδευτικό σύστημα με το οποίο θα μπορεί να ποτίζεται όλο το γήπεδο, mm-hmm. και το σημαντικό πριν την έναρξη του αγώνα, δηλαδή πριν τη σέντρα, mm-hmm. όταν θα μπαίνουν οι ομάδες από αποδυτήρια μετά την προθέρμανση, θα μπορεί να ποτίζεται σχεδόν όλο το γήπεδο μαζί για να προλαβαίνει να έχει αποκτήσει όλο το χορτάρι ομοιογένεια ως προσωπότισμα για να μπορεί να φεύγει πιο γρήγορα η μπάλα. Είναι αυτό που βλέπετε στις δέκτες τηλεόρασης πριν την έναρξη του αγώνα που ποτίζεται το γήπεδο, mm-hmm. Για να φεύγει πιο γρήγορα η μπάλα. Έχει γίνει και αυτό και είμαστε τώρα στο στάδιο της διάσωσης των υλικών της άμμου. Είμαστε δηλαδή στο τελευταίο στάδιο πριν τη σρώση του κλωτάπητα. Τώρα δίνονται οι κλήσεις. Mm-hmm. Τοποθετείται η άμμος μέσα στο γήπεδο, δίνονται οι κλήσεις με λέιζερ, mm-hmm. Με ακρίβεια χιλιοστού, για να ακολουθήσει η τοποθέτηση του χλωροτάπητα. Ναι, θα είναι συνδυασμός φυσικού με συνθετικού, θα είναι κάπως έτσι, δηλαδή τι ακριβώς? Αυτό αρχικά μπαίνει φυσικός χλωροτάπητας. Ναι. Ο συνδυασμός αυτός θα γίνει αργότερα. Σε κάποιο χρονικό διάστημα που θα υπάρχει κενό, είτε τα Χριστούγεννα, είτε το επόμενο καλοκαίρι, είναι στο προγραμματισμό. Στον προγραμματισμό. Το κατά πόσον θα είναι εφικτό να βρεθεί κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι. Για να μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Ναι. Δηλαδή η ενσωμάτωση συνθετικής ίνας μέσα στον χλωοτάπητα που μετονομάζεται πλέον ο χλωοτάπητα σε υβριδικό. Όλα, για να καταλάβετε, όλα τα γήπεδα που διεξάγονται οι αγώνες του Μουντιάλ, mm-hmm. είναι υβριδικά αυτή τη στιγμή. Ναι. Άρα πάμε σε έναν, να το χαρακτηρίσω, υψηλού επίπεδου χλωτάπητα. Όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία της ναι. εγκατάστασης της ίνας, πράγματι θα είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Ναι. Αυτό της ίνας εννοείται για το επόμενο καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα, ή για φέτος μιλάμε τώρα πάμε? Είναι στο θέμα του Προέδρου και του προγραμματισμού ναι. της ομάδας ναι, το ναι. να μπορέσει να γίνει αυτό. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να το πω. Ναι. Καταλαβαίνετε υπεύθυνα. Πάντως ναι. είναι πρόθεση του Προέδρου να γίνει αυτό και γι' αυτό το λόγο η υποδομή του γηπέδου έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει η εγκατάσταση της ίνας. Ναι. Διότι μπορούν να γίνουν γήπεδα και να φτιαχτούν και μετά να μην μπορεί να μπει υβριδικός χλωροτάπητας. Αυτός ο χλωροτάπητας λοιπόν έγινε με σκοπό ώστε να μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ναι. Να μπορεί να γίνει η εγκατάσταση στο μέλλον της συνθετικής ίνας. Ναι. Αυτή η συνθετική ίνα είναι σε ένα ποσοστό 10% και αυξάνει κατά πολύ την αντοχή του χλωροτάπητα. Δηλαδή
μπορείτε να διακρίνετε και στους αγώνες του Μουντιάλ ότι όταν γίνονται tackling δεν φεύγει η τάπα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ουσιαστικά ο γλωτάπητας μένει ανέπαφος. Ναι. Πάντως το φιλικό με την ΑΕΚ θα το προλάβουμε φυσικά. Πότε υπολογίζετε να είναι έτοιμο να παραδοθεί στην ομάδα? Εντάξει, δουλεύουμε, ουσιαστικά η παράδοση θα γίνει την προηγούμενη του αγώνα με την ΑΕΚ. Ώστε να διεξαχθεί ο αγώνας, πηγαίνουμε βάση χρονοδιαγράμματος, πρώτα ο Θεός, θα πάνε όλα καλά. Ναι, γιατί από ό,τι ξέρω υπάρχει και μια σκέψη να γίνει μια προπόνηση πριν το φιλικό με την ΑΕΚ στο Βικελίδης, άρα θα είναι διαθέσιμο για την ομάδα. Αυτό θα το αποφασίσουμε εκεί με την ομάδα, με τους προπονητές, θα το δούμε. Ναι. Εφόσον θα μπορεί να γίνει ο αγώνας στις 25 του μηνός, πιθανό να μπορεί να γίνει και η προπόνηση την προηγούμενη μέρα. Είμαστε τώρα νύχτα μέρα, δουλεύουμε για να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Το βλέπουμε κι εμείς, γιατί πηγαινερχόμαστε για τις ανάγκες της ομάδας στο γήπεδο τις τελευταίες εβδομάδες και βλέπουμε φορτηγά, βλέπουμε κόσμο, βλέπουμε μπουλντόζες, βλέπουμε να στρώνονται πράγματα. Ναι, γενικότερα έχει αλλάξει πολύ. Έτσι. Είναι ένα ζωντανό έργο, κυριολεκτικά είναι εξελίξη. Και αν δεν είχαμε και λίγο τα θεματάκια με το καιρό, θα είμαστε ακόμα και νωρίτερα. Σας πήγε λίγο πίσω η βροχή, Ναι. Αλλά παρόλα αυτά προχωράμε καλά. Προχωράμε. Μπορούμε να κάνουμε έτσι έναν υπολογισμό το κόστος του έργου, αν θέλετε φυσικά. Εντάξει, αυτό είναι ανάμεσα σας και στην ομάδα, αλλά για να αντιληφθούμε λίγο και το μέγεθος του έργου. Δηλαδή, πόσο κοστολογείται ένα τέτοιο έργο αυτή τη στιγμή? Όταν ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση της συνθετικής ίνας στο απότερο μέλλον, μπορείτε να φανταστείτε ότι θα είναι ένα κόστος που θα είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο. Ναι, άρα δηλαδή είναι να υπολογίσω εγώ ότι είναι κάπου στα μισά με τα τωρινά. Πολύ χοντρικά κάπου εκεί είναι. Ναι, άρα μιλάμε για επένδυση, είναι σημαντική. Δεν είναι, ακριβώς, δεν είναι λίγα λεφτά, είναι σημαντικό ποσό. Και από ό,τι βλέπω, και έτσι επειδή έχω άνοιξει τυχαία και την ιστοσελίδα σας, έχετε, από τα χέρια σας έχουν περάσει, να το πω έτσι, πολλά γήπεδα στην Ελλάδα. Ναι, έχουμε συνεργασία με τις περισσότερες ομάδες της Super League. Και τελευταίο έργο από ό,τι βλέπω ήταν το προπονητικό του Ολυμπιακού, στο Ρέντι. Ναι. Οι ανακατασκευές, ο προπονητικό του Ολυμπιακού είναι με ταχύ ρυθμό, κάθε χρόνο γίνονται μεγάλες επενδύσεις στα γήπεδα. Ειδικά στο προπονητικό. Γενικότερα σε επίπεδο. Η αρχή έγινε με το γήπεδο Καραϊσκάκη και ακολούθησαν τα γήπεδα του προπονητικού. Γενικότερα το επίπεδο των γηπέδων στην Ελλάδα, πώς το βλέπετε? Τα τελευταία χρόνια έχει καλυτερεύσει, θα έλεγα σε εισαγωγικά, η νοοτροπία των ιδιοκτητών. Και σας διακόπτω και το ρωτάω, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα τα τελευταία χρόνια και ένα από τα γήπεδα για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση είναι αυτό του Πας Γιάννενα, τους Ζωσιμάδες. Ναι. Το οποίο θεωρώ ότι το διαπιστώσατε κι εσείς κατά τη χρονιά που πέρασε, ότι ήταν ένα από τα καλύτερα γήπεδα. Ήταν η μέρα με τη νύχτα, ναι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι έχει αλλάξει πλήρως η νοοτροπία των ιδιοκτητών των ομάδων, οι οποίοι βλέπουν ότι είναι πλέον ανάγκη να υπάρχει ένας ποιοτικός λωοτάπητας, διότι έτσι αποδίδει και η επένδυσή τους, που είναι η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές, και πρέπει να δείχνουν το αποτέλεσμα μέσα στο γήπεδο. Σε ένα κακό λωοτάπητα δεν μπορεί να αποδώσει η επένδυσή τους. Είναι αποδεδειγμένο αυτό και όχι μόνο για την μεγάλη ομάδα, αλλά ακόμα και για τις ακαδημίες, ακόμα και για τους νέους ποδοσφαιριστές που πρόκειται να δείξουν τα προσόντα τους, το ταλέντο τους. Σε καλό γήπεδο όλα αυτά αποδίδουν. Ναι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες, οι μεγάλες, τα μεγάλα κλαμπ, ξεκινάνε πλέον από το να έχουμε τα καλύτερα γήπεδα στο προπονητικό. Δηλαδή η Arsenal έχει και τα 7 γήπεδα στο προπονητικό της, είναι υβριδικά.
Το ίδιο και η Τσέλσι. Πριν σχεδιάσουν να φτιάξουν το μεγάλο κεντρικό γήπεδο, τώρα έχουν φτιάξει ένα τεράστιο προπονητικό. Πλέον είναι αναγκαίο και οι επιταγές της UEFA και της FIFA κατευθύνουν προς αυτό το σκοπό. Δηλαδή έχουν δοθεί προδιαγραφές στις ομάδες οι οποίες παίζουν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, είτε Champions League είτε Europa, οι χλωοτάπητες να είναι κάτω από συγκεκριμένα στάνταρ. Ναι. Διότι αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να υποχρεώσουν την ομάδα να παίξει σε άλλη έδρα, αν ο χλωοτάπητας είναι κακός. Ναι. Και για το προπονητικό, αυτό που είπατε είναι σημαντικό, γιατί περισσότερο ώρα παίρνουν οι παίχτες μέσα στην εβδομάδα εκεί πέρα από ό,τι στο γήπεδο. Και μιας που αναφέρετε προπονητικό, θα αναλάβετε και τα γήπεδα στο Ρήσιο? Θα γίνουν εργασίες αναβάθμισης του χλωοτάπητα, ναι. Όχι ανακατασκευή, ναι. Αλλά θα γίνουν εργασίες εξειδικευμένης συντήρησης, ναι. Να το πω καλύτερα, και θα είμαστε σε θέση κατά το Σεπτέμβριο να παρουσιάζουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα, θεωρώ. Άρα θα ξεκινήσουν αυτά τα, φαντάζομαι, αφού τελειώσουμε το Βικελίδης και προς τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, εκεί που θα λείπει και η ομάδα στην Ολλανδία δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και ίσως και πιο σύντομα. Ίσως και πιο σύντομα να είναι η ομάδα, να αλλάξει το ένα γήπεδο, να κάνουμε εργασία στο άλλο. Ναι. Γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα τελείως αυτό. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Για να προλάβουμε το χρόνο. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στις εργασίες. Έχετε μπει και στην τελική ευθεία κιόλας και περιμένουμε με ανυπομονησία, είναι η αλήθεια, να δούμε την εικόνα του νέου χλωοτάπητα στο Βικελίδης. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Φάνη Γενάτο, τον υπεύθυνο της εταιρείας που έχει αναλάβει την ανακατασκευή, την βασικά τοποθέτηση του νέου χλωτάπητα στο Κλεάνθης Βικελίδης.